Ο 12ος φερόμενος δράστης της δολοφονικής επίθεσης του 19χρονου Άλκη, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 8.30 το πρωί παραδόθηκε στην αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 22χρονο οδηγό του τρίτου αυτοκινήτου που μετέφερε την ομάδα των δραστών στο σημείο της δολοφονίας. Η ταυτότητά του αποτελούσε μέχρι τώρα μυστήριο, καθώς τον κατονόμασε στην απολογία του και μόνο με το μικρό του όνομα ο 29χρονος κατηγορούμενος κάτοχος του Τσεκουριού. Μετά τη σύλληψη του 23χρονου, εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και το αυτοκίνητό του. Από αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν το τρίτο με το οποίο οι δράστες έφτασαν στο χώρο της επιδρομής, οι αστυνομικές αρχές ελπίζουν να αντλήσουν πολύτιμα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση, αλλά και για το ποιος έκανε τι σε αυτή τη δολοφονική επιδρομή. Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον του, ο 22χρονος αρνείται τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Άλκη. Δεν είναι οργανωμένος οπαδός καμίας ομάδας, δεν είναι μέλος κανενός συνδέσμου, δεν είχε συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν σε επεισόδια αθλητικής ή άλλης μορφής βίας. Οι συγκατηγορούμενοι του δεν έδωσαν έως σήμερα τα στοιχεία του, γιατί πολύ απλά πλην ενός δεν τον γνωρίζουν. Με τη σύλληψη και του 12ου υπόπτου για το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, η ελληνική αστυνομία έχει ολοκληρώσει την έρευνά της. Όλοι γνωρίζουν, με αφορμή και αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό, ότι η ελληνική αστυνομία και ξέρει και θέλει και μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Ο κύκλος των απολυγιών των 11 πρώτων συλληφθέντων ολοκληρώνεται σήμερα με τον 20χρονο που είχε διαφύγει στην Αλβανία και παραδόθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα στις ελληνικές διοκτικές αρχές. Ο 20χρονος θα βρεθεί ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσει τη δική του θέση για το φωνικό επεισόδιο. Μέσω του συνηγόρου του είχε περιγράψει το δικό του ρόλο ως περιφερειακό. Ανεξάρτητα με το ποιος χτύπησε τον Άλκη, όλοι θα καταδικαστούν για το ρήγμα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η αστυνομία αναζητά από τα ευρήματα της εξέτασης DNA τους χρήστες των φωνικών όπλων, προκειμένου να κλειδώσει το ρόλο καθενός από τους συλληφθέντες για την υπόθεση.